Ούστε παιδές, επιστρέφουμε με τη σειρά χωρίς όνομα για το Grand Prix της Ολλανδίας. Ένα Grand Prix που οδηγικά οι οδηγοί ήταν απλά εκεί μέσα στην πίστα. Πιο πολύ οι ομάδες παίξανε ρόλο και αυτή την εβδομάδα ήθελα να πιο πολύ να το κάνω για τις ομάδες, αλλά οκ, θα το συνεχίσουμε έτσι όπως το συνεχίζουμε πάντα. Ξαναφέραμε τη λίστα όπως ήταν και θα τους βάλουμε τους οδηγούς εκεί που πρέπει να τους βάλουμε. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Μικ Σουμάχερ. Ο Μικ Σουμάχερ, ο οποίος ξεκίνησε ψηλά, είχε φτάσει στο Q3 και μπουρμπουλήθρα. Μπουρμπουλήθρα εντελώς, έπεσε πολύ, δεν τα πήγε καθόλου καλά στον αγώνα. Απλά πράγματα για αυτόν. Max Verstappen, ο μεγάλος νικητής, δεν εντυπωσίασε. Δεν ήταν ο Max Verstappen που έχουμε δει στους προηγούμενους αγώνες που ήταν σε beast mode, αλλά έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Δηλαδή θα τον βάλουμε εδώ, δεν χρειάζεται να τον βάλουμε πιο ψηλά. Δεν έκανε κάτι το οποίο να εντυπωσιάσει. Ξεκίνησε από την pole position, πήρε την νίκη και μπορεί και με λίγο τύχη, μπορεί και να την έπαιρνε ούτως ή άλλως. Θα φτάσουμε μετά σε εκείνο το κομμάτι που θα συζητήσουμε για αυτό, αν θα έπαιρνε την νίκη ή αν δεν θα έπαιρνε την νίκη. Σέρχιο Πέρες, πολύ κακή εμφάνιση για τον ίδιο και για την Red Bull. Γενικά δεν τα πήγε καλά και νομίζω δεν μπορούμε να τον βάλουμε ψηλά, θα πρέπει, ούτε μέτρια δεν μπορούμε να τον βάλουμε. Θα τον βάλουμε απλά ότι έπεσε πολύ κι αυτός. Ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου και γενικά όλο και πέφτει τελευταία, κάτι γίνεται με τον Σέρχιο Πέρες. Sebastian Vettel που ξεκίνησε στις τελευταίες θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, προτελευταίος, κάπου εκεί. Έκανε πολλές προσπεράσεις μέσα στον αγώνα, δεν τις είδαμε στην τηλεόραση δυστυχώς, δεν μας τις έδειξε. Αλλά μόνο από αυτό εμένα μου είναι αρκετό με το μονοθέσιο που έχει να βάλω ότι έκανε σωστά τη δουλειά του, αλλά με επιφύλαξη θα το βάλουμε το έκανε σωστά τη δουλειά του. Θα δούμε μετά στον επόμενο οδηγό γιατί. Έκανε σωστά τη δουλειά του, αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετό για να φέρει κάτι το φοβερό. Lance Stroll, ο οποίος με το μονοθέσιο που έχει, που δείχνει ότι ο Vettel δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό το μονοθέσιο όσο κάνει τελευταία ο Lance Stroll. Ο Lance Stroll, ο οποίος συνήθως έμπαινε εδώ στην κατηγορία Ferrari και ήταν ο μόνιμος μαζί με άλλους δύο οδηγούς, πλέον τελευταία τα πάει πάρα πολύ καλά. Έφερε βαθμούς πάλι για την Aston Martin και θα το βάλουμε ότι κάνει σωστά τη δουλειά του και θα το βάλουμε πάνω από τον Sebastian Vettel, γιατί πήγε πολύ καλά και τερμάτισε μέσα στη δεκάδα. Εξαιρετικός τελευταία, δεν ξέρω τι άλλαξε στη ζωή του και άρχισε να φαίνεται σαν επαγγελματίας, πάντως τα πάει πάρα πολύ καλά. Carlos Sainz, ένα μαύρο χάλι, κυρίως λόγω της ομάδα στην οποία βρίσκεται, μια ομάδα που τον φωνάζει για pit και τον περιμένουν με τρία λάστιχα. Εντάξει, τι να πω, το παιδί έκανε ένα pit stop 10 δευτερόλεπτα και η Ferrari δηλαδή κάνει ένα pit stop όσο χρειάζεται η Mercedes να κάνει δύο pit stop, δύο μονοθέσια δηλαδή να μπουν και να αλλάξουν ταυτόχρονα λάστιχα. Ένα μαύρο χάλι, τι πιο χάλια, σύν ότι μετά έκανε εκείνο που βγήκε μπροστά από την Alpine του Alonso, το unsafe release, που θα έριχνε το φταίξιμο στη Ferrari, που όντως η Ferrari φταίει για αυτό το πράγμα που τον άφησαν να φύγει. Το θέμα είναι ότι με το που βγήκε ήξερε ότι έκανε βλακεία και αμέσως άρχισε να δικαιολογείται πριν καν πάρει την ποινή. Άρα δικαίως πήρε την ποινή, έπρεπε να πάρει και πιο μεγάλη ποινή, γιατί ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε και από την ομάδα αλλά και από τον ίδιο, και να το βάλουμε εδώ στο γιατί ρε αγόρι μου. Μπορούσα να το βάλω και στο Ferrari, αν και αυτήν την εβδομάδα δεν έχουμε κάποιον να βάλουμε εδώ, θα το βάλουμε αυτόν εδώ καλύτερα. Ας μείνει εδώ γιατί είναι σύνολο εικόνας δική του και της ομάδας του, που είναι μία από τις πιο άχρηστες ομάδες που υπάρχουν στο grid αυτή τη στιγμή. Leclerc, ο οποίος πλέον δείχνει ότι έχει πέσει η απόδοσή του. Πλέον δείχνει ότι η Ferrari αρχίζει και τον καταστρέφει. Για μένα καλό θα ήταν από του χρόνου να ψάξει η ομάδα
γιατί αν θέλει να πάρει παγκόσμια πρωταθλήματα, που φαίνεται ότι έχει το ταλέντο εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το λέω ότι είναι από τους οδηγούς που πρέπει να πάρει περισσότερα παγκόσμια στα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει να πάει σε μια σοβαρή ομάδα. Στην ομάδα στην οποία βρίσκεται απλά θα χαραμίσει το ταλέντο που έχει. Δεν τα πήγε και καλά στον αγώνα. Ναι, παρόλο που τερμάτισε τρίτος, ξεκίνησε δεύτερος. Γενικά η Ferrari ξεκίνησε στο 2-3 και τερμάτισε στο 3-8. Δηλαδή, εντάξει, Klein. Η ομάδα φαίνεται ότι δεν μπορεί. Αλλά και ο Leclerc δεν είχε και την καλύτερη απόδοση. Θα τον βάλω στο μέτρια και νομίζω δεν είναι κάτι παραπάνω. Valtteri Bottas εγκατέλειψε. Άλλαξε όλη την εικόνα στον αγώνα με την εγκατάλειψή του. Δεν εντυπωσίαζε ούτως ή άλλως, δεν είχε καλή απόδοση στον αγώνα. Θα τον βάλουμε στο νουμπάντες που κάνανε DNF, γιατί έκανε DNF. Ζου αδιάφορος, τελευταίες θέσεις. Δεν ξέρω καν αν έκανε προσπεράσεις. Γιατί ρε αγόρι, απλά οράματα. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Αλεξάνδερ Άλμπον θα κάνει παρέα με τον Ζου σήμερα. Έχει αγώνες που τα πάει πάρα πολύ καλά, έχει αγώνες όπως αυτή τη φορά που ήταν αδιάφορος, και θα τον βάλουμε στο γιατί ρε αγόρι. Lewis Hamilton που με τη βοήθεια της ομάδας του κατάφερε να βρεθεί μέχρι και την πρώτη θέση, ήταν σε μια διαφορετική στρατηγική, πήγαινε πάρα πολύ καλά και πριν βγει το πρώτο, βασικά το virtual safety car στον αγώνα, ήταν πίσω από τον Verstappen, ο οποίος Verstappen, όπως δείχνανε τα πράγματα, είχε να κάνει άλλο ένα pit stop, ο Lewis Hamilton δεν θα έκανε άλλο pit stop. Θεωρητικά, με το ρυθμό που είχε ο Hamilton εκείνη τη στιγμή, ή θα τον έφτανε το Verstappen μέχρι να κάνει το pit stop και να τον προσπερνούσε, που δεν νομίζω να το επέτρεπε αυτό η Red Bull, θα τον έβαζαν το Verstappen πιο νωρίς, άρα θα περνούσε μπροστά ο Lewis Hamilton στην πρώτη θέση, αν δεν υπήρχε το virtual safety car. Και έτσι μετά ο Verstappen θα έπρεπε να τον πιάνει και να τον προσπεράσει, που λογικά θα του κατάφερνε αυτό ο Verstappen, γιατί είχε ανώτερο ρυθμό με το μονοθέσιο που έχει. Αλλά βγήκε το virtual safety car, κάνανε εναλλαγή ελαστικών, ο Lewis Hamilton έβαλε μεσαία, μετά ο Verstappen σκληρά, και εκεί πάλι ο Hamilton φαίνονταν ότι ήταν λίγο πιο γρήγορος. Αλλά ήρθε η στιγμή του safety car, όπου εκεί η ομάδα έκανε ένα Ferrari. Τώρα μπορούσε ο ίδιος να επιλέξει κάτι άλλο, μπορούσε όχι, μπορούσε να κάνει άμυνα στην επανεκκίνηση στο Verstappen, δεν ξέρω, δεν το νομίζω. Πάντως έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, δεν τα κατάφερε, δεν μ' άρεσε που νευρίασε και ξέσπασε πάνω στην ομάδα. Φαίνεται ότι κυνηγάει αυτή την νίκη πάρα πολύ φέτος, να φέρει έστω και μία νίκη. Και εντάξει, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, γιατί πλέον έχουν τη δεύτερη καλύτερη ομάδα στο grid και θα φάνει και στους βαθμούς. Πάντως με την οδήγησή του έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά ήταν και λίγο παραπάνω από αυτούς τους τρεις εδώ που είναι στο κάνουν σωστά τη δουλειά, και θα τον βάλω next level για αυτή την εβδομάδα το Lewis Hamilton, παρόλο που τερμάτισε τέταρτος. Ξεκίνησε τέταρτος, τερμάτισε τέταρτος. Latifi, από σεβασμό θα το βάλουμε στο μαζί με τον Sainz, για να έχει παρέα ο Sainz. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το Latifi. Τελευταίος ήταν. Ακόμα και το να είσαι τελευταίος, θα μπεις εδώ. Θα μπεις εδώ να κάνεις παρέα με όποιον άλλο βρίσκεται εδώ. Και τελείωσε. George Russell, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά. Νομίζω με την απόφαση του να μπει να βάλει soft, αν ήταν δική του ή αν ήταν της ομάδας, δεν ξέρω. Πάντως κατάφερε να ανεβεί στην δεύτερη θέση. Φοβερός, απίστευτος, και θα το βάλω μαζί με τον Lewis Hamilton σήμερα next level. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα τον έχω ίσως εδώ, το κάνει σωστά τη δουλειά του. Το βάζω λίγο πιο ψηλά γιατί πήγε πολύ καλύτερα από άλλες φορές. Lando Norris που έφερε βαθμούς για την ομάδα, πίεζε, προσπάθησε να ανέβει και να κάνει πράγματα στον αγώνα όσο μπόρεσε με το μονοθέσιο που έχει. Είναι σίγουρα για το κάνει σωστά τη δουλειά του. Πήγε εξαιρετικά ο Λάντο Νόρις με την McLaren. Από την άλλη, ο Ρικάρντο αδιάφορος, και εννοείται ότι είναι αδιάφορος, δεν τον νοιάζει, γιατί να τον νοιάζει. Ποιος ο λόγος να τον νοιάζει τώρα που πήρε και τα λεφτά, φεύγει και από την ομάδα. Θα μπει στο γιατί ρε αγόρι μου Ρικάρντο και θα μείνει εδώ. Φερνάντο Αλόνζο, ο οποίος φαίνεται ότι ο άνθρωπος οδηγάει, είναι οδηγάρα.
κάνει τη στρατηγική του και κάνει στρατηγικάρες. Τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να του δώσει μια ομάδα ένα καλό μονοθέσιο, να πάρει το τρίτο παγκόσμιο, να το βγάλει από την ψυχή του, γιατί φαίνεται ότι βράζει το αίμα του. Τα έβαλε με τις Ferrari, τα έβαλε με τις Red Bull, τα έβαλε αν μπορούσε και με τις Mercedes, αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά οι Mercedes. Ο τύπος με το χάλια μονοθέσιο που έχει, γιατί είναι ένα χάλια μονοθέσιο, βγάζει απίστευτα αποτελέσματα και θα πάει στο next level. Τερμάτισε στην έκτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, ή έκτη ή πέμπτη. Έκτη θέση, ναι, τερμάτισε πίσω από τον Πέρες, που λογικά να τον προσπερνούσε και τον Πέρες αν είχε ακόμα κανένα δύο γύρους. Φοβερός ο Αλόνζο, αθόρυβος, και ανέβηκε για μένα στο next level. Έστεπαν Οκόν, του ζήτησε η ομάδα στο τέλος πίεση γιατί ο Σάιντζ έχει ποινή. Ήταν σαν να άκουσε πέρσι τον Αλόνζο να πει defend like a lion και πολύ απλά έχασε μια θέση που θα μπορούσε να βρεθεί μια θέση πιο ψηλά λόγω της ποινής του Σάιντζ. Μόνο από αυτό καταλαβαίνω ότι ο τύπος δεν έχει ταλέντο για αυτό το επίπεδο. Έχει ένα αλφα ταλέντο, ναι, ok, αλλά όχι για αυτό το επίπεδο. Θα το βάλω ότι πήγε μέτρια, πολύ μέτρια, πάρα πολύ μέτρια. Όπως και ο Πιέρ Γκασλί. Ο Πιέρ Γκασλί ήταν ένα μαύρο χάλι. Εντάξει, δεν πάει στο μέτρια ο Πιέρ Γκασλί, αλλά θα πάει στο... Έπεσε πολύ, δεν είναι για έπεσε πολύ, είναι για γιατί ρε αγόρι μου, θα κάτσεις εδώ όμορφα και ωραία. Που καταλαβαίνετε ότι αυτή η στήλη εδώ με το γιατί ρε αγόρι μου είναι πιο κάτω από το έπεσε πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν τα έχω αλλάξει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ μπαίνει ο Γκασλί, αδιάφορος όπως τις περισσότερες φορές φέτος. Δεν μπορώ να πω κάτι. Μετά πηγαίνουμε στο Yuki Tsunoda, που βγήκαν κάτι λόγια έξω το τι έχει γίνει με τον Tsunoda. Ο Tsunoda εγκατέλειψε αφού η ομάδα τον άφησε έξω και δεν μπορούσε να πιέσει, και βγήκε ένα safety car και λένε ότι επειδή είναι η μικρή ομάδα της Red Bull, η Alpha Tauri, το βγάλανε έξω γιατί έτσι σύμφερε τον Verstappen να βγει το safety car και το κάνουν στρατηγικά. Και έχω να πω σε αυτό κάτι. Εκτός ότι θα μπει στους νουμπάδες που κάνουν DNF, γιατί αυτή είναι η κατηγορία για τον Τσουνόντα σήμερα, έχω να πω κάτι. Αν αυτή η κοπελιά εκεί στη Red Bull που κάνει τις στρατηγικές το σκέφτηκε αυτό, εγώ της λέω ένα μεγάλο μπράβο. Μπράβο που το σκέφτηκαν, μπράβο που το κάνανε αυτό το πράγμα για να βγάλουν ένα safety car. Είναι next level αυτό που κάνανε εκεί στη Red Bull, αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Αν δεν ισχύει, εντάξει, είναι απλά βλάκες εκεί στην Alpha Tauri που το βγάλανε έξω ενώ φαινόταν ότι έχει πρόβλημα και σίγουρα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Αλλά, εντάξει, είναι πολύ έξυπνοι ή είναι πολύ βλάκες. Τώρα δεν έχει κάτι ενδιάμεσο, πάντως αυτός θα μπει στο νουμπάντες που κάνανε DNF. Και Kevin Magnussen, αδιάφορος, είχε εκείνη την έξοδο και κατάφερε να το σώσει χωρίς να σπάσει. Δεν είχε κάποιο καλό αποτέλεσμα για να μας δείξει και θα το βάλουμε στο γιατί ρε αγόρι μου εδώ μαζί με αυτούς τους τέσσερις. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή ήταν η λίστα. Αυτό θα είναι και το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα βίντεο το οποίο βλέπετε κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα πράγματα. Εννοείται ότι αν σας αρέσει να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς τώρα λογικά θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι με ό,τι και να είναι, ή τη σειρά χωρίς όνομα μετά το Grand Prix της Ιταλίας. Και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!